Είναι η ώρα να μιλήσουμε με τον κοινοβουλευτικό αλλά και εκκλησιαστικό συντάκτη της Ελεύθερης Ώρας, τον Ζαχαρία τον Γεωργούς. Είναι οι μέρες τέτοιες που θα μιλάμε περισσότερο. Ζαχαρία, καλό σου μεσημέρι. Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Βουλή των Ανήρων, όπου πριν από λίγο έφτασα και να σε ενημερώσω ότι τη Δευτέρα διαβιβάστηκε στο κοινοβουλευτικό Μέγαρο η μήνυση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων κατά του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά για εσχάτη προδοσία. Α, έχουμε πια και επίσημα το κείμενο, δηλαδή, της μήνυσης, είπες ακριβώς. Ακριβώς. Η μήνυση για προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας κατά άρθρο 153 είχε κατατεθεί στις 31 Πέμπτου του 18 στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών Σερών από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Γεώργιο Τάτσιο. Διεκπεραιώθηκε ταχύτατα και την 1η Έκτου του 18 διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών Αθηνών, οπότε και χρεώθηκε επίσημα στις 7 Έκτου του 18. Έχουμε, όπως καταλαβαίνεις, τι πιστεύεις, υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα των Σκοπίων. Ο ΣΑΕΦ ακόμα ψάχνει να βρει τους 11 ή 12 που θα κλειδώσουν την προσπάθεια αναθεώρησης του συντάγματος. Εμείς είχαμε μιλήσει βέβαια πριν γίνουν οι εκλογές και από ό,τι βλέπουμε πλέον τα πράγματα έρχονται στο κοινοβούλιο του Σκοπίων πλέον, όπως είπες, ψάχνει ο ΖΑΕΦ να βρει τους 11 για να προχωρήσουν διαδικασίες, παρότι στο δημοψήφισμα δεν υπήρχε αυτή, θα λέγαμε. Η αποχή ήταν πολύ μεγάλη, έτσι. Ναι, το μπαλάκι έχει πέσει στο γήπεδο του κοινοβουλίου των Σκοπίων. Ωστόσο, όπως είπαμε και την Παρασκευή, χωρίς να ευλογούμε τα γένια μας, έτσι, το δημοψήφισμα, εφόσον δεν συγκεντρώσει, που δεν συγκέντρωσε το 50% του εκλογικού σώματος, δεν νομιμοποιείται. Μάλιστα. Υπάρχει μια έολη κατάσταση, υπάρχει μια αμφίσιμη κατάσταση που προβληματίζει το πολιτικό κατεστημένο των Σκοπίων και σαφώς και τους δυτικούς, οι οποίοι έπεσαν θύμα, τουλάχιστον οι πολιτικοί ηγέτες, αυτοί που φέρουν την ευθύνη της διακυβέρνησης στη Δύση, έπεσαν θύματα της παραπληροφόρησης των υπηρεσιών ασφαλείας, όπου εκεί, όπως πληροφορούμε, θα έχουμε ένα σχετικό ξεσκαρτάρισμα, ένα σχετικό ξύλωμα, διότι τους είχαν περιγράψει μια άλλη εικόνα που επικρατεί στα Σκόπια, ότι θα περάσει άνετα το ναι, και όπως όλοι διαπιστώσαμε την Κυριακή, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Μάλιστα. Για την λεγόμενη Συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα, τελικά όπως μου λες ότι προσπαθούν να νομοποιήσουν κάτι, αλλά υποτίθεται ότι λέμε ότι δεν νομοποιείται, αλλά δεν είναι ο νόμος που το λέει αυτό, είναι οι συνθήκες, έτσι, στην πραγματικότητα. Γι' αυτό προχωράει να βρει τους 11. Παναγιώτη μου, για να λέμε ξεκάθαρα την αλήθεια, όπως γίνεται κάθε φορά που με φιλοξενείς σε αυτή εδώ την ενημερωτική γωνιά, τη ραδιοφωνική γωνιά σου, τα πράγματα στα Σκόπια δεν είναι τόσο απλά, δεδομένου ότι οι σλαβόφωνοι και όχι οι σλαβογενείς, στη συντριπτική πλειοψηφία τους κρατάνε μια επιφυλακτική στάση απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Οι σλαβογενείς δεν τη θέλουν γιατί έχουν μεγαλώσει με μεγαλοειδεατικές ιδέες, με αντιλήψεις μεγαλοειδεατικές, τα θέλουν όλα. Όπως μου είπε ένας 70χρονος από τα Σκόπια που επικοινώνησα μαζί του τη Δευτέρα το μεσημέρι, δεν πήγε διότι προβληματιζότανε μαζί με άλλους συνομιλικούς του, δεδομένου ότι, μου είπε χαρακτηριστικά, θα ξυπνήσουμε πολίτες μιας Βόρειας Μακεδονίας ενώ θα έχουμε κοιμηθεί ως πολίτες της Μακεδονίας των Σκοπίων. Δεν πιστεύει με τίποτα δηλαδή σε αυτήν την... Και επειδή έχουν ζήσει οβιδιακές μεταβολές, έχουν βιώσει πόλεμο, εμφύλες συγκρούσεις, κοιμηθήκανε, να σου θυμίσω, πολίτες της Ενωμένης Γιουγκοσλαβίας και ξυπνήσανε πολίτες μιας μικρής Γιουγκοσλαβίας η οποία απαρτίζεται σε πρώτο βαθμό από την Σερβία και το Μαυροβούνιο.
θέλω να πω, οι γείτονές μας καλώς ή κακώς περάσανε δύσκολες καταστάσεις. Αυτό έχει αφήσει ανεξίτηλα τα ίχνη στη διαδρομή τους. Μην ξεχνάμε και το εμπάργκο το 1993 με την διακυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, το εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη γειτονική χώρα, το οποίο εμπάργκο οδήγησε τελικά στην ενδιάμεση συμφωνία. Με αυτό δεν εννοώ ότι έχουν δίκιο οι γείτονες. Αυτό που καταγράφω εγώ και καταθέτω είναι ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία η συμφωνία των Σκοπίων, η οποία δεν ξέρουμε αν θα τελεσφορήσει τελικά. Μάλιστα, εδώ μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους μέσα Σκόπια, θες να πεις, που το θέμα τους είναι περισσότερο αυτές οι αλλαγές παρά το ότι... Βέβαια, έχουν καλοκυθεί με το ότι είναι Μακεδονία, έτσι, αυτό είναι το... Επίσης, να σου πω ότι οι Σλαβογενείς έχουν καλοκυθεί με αυτό το σχήμα, το ταυτοτικό σχήμα, αυτό. Με αυτή την ταυτότητα του Μακεδόνα, από τα σχολεία τους. Αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Γιατί καμιά φορά λέμε για μας, αλλά το θέμα είναι ότι έχει γίνει τόσα χρόνια, έτσι, δεν είναι υπάρχει ότι και ένα ποσοστό που είναι σλαβόφωνοι, αλλά δεν είναι σλαβογενείς. Όπως έχουμε ξαναπεί από τη συχνότητα αυτή, υπάρχουν οι βλαχόφωνοι Έλληνες και υπάρχουν και σαρακατσάνοι Έλληνες των Σκοπίων, οι οποίοι μιλάνε αυτή την διάλεκτο, την σλαβομακεδονίτικη, πλην όμως έχουν στραμμένη την καρδιά τους σε συντριπτικό ποσοστό προς την Ελλάδα. Γι' αυτό σου είπα ότι αυτοί που ασκούν εκεί πέρα τα χρέη της επικοινωνίας, επικοινωνώντας με τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, οι πράκτορες, να το πούμε, οι δημοσιογράφοι, αυτοί που είχαν αναλάβει χρέη χαρτογράφησης της περιοχής, έδωσαν λάθος δεδομένα στους προϊσταμένους τους και διαμορφώσανε μια εξωτερική πολιτική της Δύσης, η οποία δεν ανταποκρίνεται στο λαϊκό αίσθημα της ευρύτερης περιοχής των Σκοπίων. Μπορεί να έχουν κάνει και άλλες φορές λάθη, βέβαια, αλλά τώρα φαίνεται πολύ έντονα, θες να πεις αυτό. Αυτό μου λες και θα δείξει πλέον. Καταρχήν, το μπαλάκι έχει πέσει στη τοπική βουλή, στη Βουλή των Σκοπίων μάλλον, του κρατηδίου. Και βλέπουμε από εκεί πέρα τι μελγενέστε. Για μας εδώ στην Ελλάδα, τι ακούγεται στη Βουλή, προς το παρόν περιμένουν τις εξελίξεις, τι συζητιέται εκεί στο καφενείο. Ανεπίσημα, η διακυβέρνηση της χώρας, ο συνασπισμός που έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση του Πάνου Καμένου και του Αλέξη Τσίπρα, και οι δυο τους ανέπνευσαν βαθιά. Γιατί ουσιαστικά κερδίζουν πολύτιμο πολιτικό χρόνο. Για τους δικούς του λόγους ο καθένας. Έτσι, είδες και τα αφηγήματα τα οποία εκφράσανε κατά τις προηγούμενες ημέρες. Ο Πάνος Καμένος επιμένει στην υπεράσπιση των εθνικών σκοπών και από τη μία καταγγέλει τη συμφωνία των Πρεσπών, για την οποία δικαιώθηκε ότι είναι μη ωφέλιμη εθνικά, απ' την άλλη όμως παραμένει μέλος της διακυβέρνησης. Ο δε Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Σκοτιάς, αλλά και ο Πρωθυπουργός μας, ο Αλέξης Τσίπρας, ο καθένας εξέφρασε τη δική του εκδοχή και στήριξε βέβαια, όπως αναμενόταν, την προσπάθεια αυτή του ΣΑΕΦ να περάσει αυτή τη συμφωνία μέσα από το Κοινοβούλιο, το οποίο βέβαια ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι σπαρμένος έρωδα. Είστε. Λοιπόν, οπότε οι εξελίξεις αναμένονται. Να σου αναφέρω ότι τοποθετήθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κατά τη διάρκεια του, μάλλον λίγο μετά την ολοκλήρωση της ακολουθίας του αγιασμού, όταν εξερχόμενος από το αγιασμού του κοινοβουλευτικού μέγαρου. Της Ιεράς Συνόδου της Βουλής. Όχι, έγινε αγιασμός στη Δευτέρα εδώ για την αρχή της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Για την αρχή της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, μάλιστα. Είναι Βουλή, λοιπόν. Ναι, είχαν έρθει τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, δηλαδή της διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Άρα ήταν μέσα και ο δικός μας ο Κορίνθου, έτσι, αφού είναι της διαρκής Ιεράς Συνόδου σε αυτή την περίοδο. Βεβαίως.
τον είδα. Γιορτάζει και σήμερα ο Διονύσιος, ο Σεβασμιότατος. Βεβαίως, νομίζω ότι τα ονομαστήρια. Ναι, ναι. Θα είναι στην ήταν νομίζω το πρωί. Ναι, ήταν προεξάρχοντας στο Διονύσιο Αεροπαγίτη με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου και την κυριαρχική άδεια, όπως. Και εκτός από όπτου θα είναι επικεφαλής της περιφοράς της εικόνας του Αγίου Διονυσίου. Στις 5 η ώρα στην Αθήνα. Στο κέντρο της Αθήνας. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να είναι και όλα στην Κόρινθο. Έγινε η φετινή Αγρυπνία χωρίς την παρουσία του ίδιου. Οπότε λόγω των υποχρεώσεων του στην Ιερά Σύνοδο κυρίως και στη διάρκεια Ιερά Σύνοδο, αλλά και στην Ιεραρχία που θα, δεν ξέρω να πάμε σε αυτό ή να μείνουμε στη Βουλή. Δεν ξέρω τι να κλείσω λίγο και μάλλον να κάνω την απαραίτητη πάσα από τη Βουλή προς το Συνοδικό Μέγαρο με συνδετικό κρίκο τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, όπως σου είπα, λίγο μετά την ολοκλήρωση της ακολουθίας του αγιασμού, εξερχόμενος από το Κοινοβουλευτικό Μέγαρο, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, σε ερώτηση δημοσιογράφων για το δημοψήφισμα στα Σκόπια, είπε λακωνικά ότι ήταν αναμενόμενο το αποτέλεσμα, εμείς να κοιτάμε τα του οίκου μας με σύνεση και σοφία. Να πάμε λοιπόν τώρα στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος. Έχουμε από χθες στην τακτική συνεδρίαση της Ιεραρχίας της Ιεράς Συνόδου. Αρχίσανε δειλά-δειλά από χθες. Χθες ήταν πολύ γρήγορες οι διαδικασίες, τελείωσαν νωρίς. Σήμερα όμως είχαμε αρκετά νέα. Είχαμε σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, την εισήγηση του Μητροπολίτη Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, του κυρίου Ιωάννη, με θέμα το χθες, το σήμερα και το αύριο του τόπου μας, μια εκκλησιαστικο-κοινωνική προσέγγιση. Εδώ λοιπόν, σημειώστε, άφησε διάφορες αιχμές ο Μητροπολίτης Λαγκαδά. Λοιπόν, ουσιαστικά κατήγγειλε μια επιχειρούμενη αποσύνδεση του ελληνικού λαού από την πατροπαράδοτη ελληνοορθόδοξη παράδοσή του, με επίκεντρο τα θέματα παιδείας και τα θέματα οικογένειας. Σήμερα παρατηρείται έντονα μια περιφρόνηση του χθες και μια πιστή αντιγραφή του δυτικού τρόπου ζωής με την εισαγωγή νέων ξενόφερτων ηθών και προτύπων ζωής, τα οποία οδηγούν στην αποκοπή του λαού μας από τις ελληνοορθόδοξες ρίζες του, είπε μεταξύ άλλων, και συμπλήρωσε ότι σε θέματα βασικά του κοινωνικού μας βίου, με κέντρο επικαιρότητας το θέμα της παιδείας και το θέμα της οικογένειας, αλλά και τα όσα προκύπτουν από την σπουδαιότατη αυτή διάσταση της πνευματικότητας, παρατηρείται μια προσπάθεια αλωτρίωσης όχι μόνο του φρονήματος, αλλά και της ταυτότητας του λαού μας. Παράλληλα, όπως σου είπα, άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης και προειδοποίησε για αμφισβήτηση της εθνικής μας ταυτότητας, άφησε αιχμές για λιβανοποίηση της πατρίδας μας. Λιβανοποίηση τι μπορεί να σημαίνει? Λιβανοποίηση της πατρίδας μας με αιχμή του δόρατος, αφενός μεν τις μεταναστευτικές προές, αφετέρου την μετανάστευση των νέων μας και του επιστημονικού μας προσωπικού, αλλά και την κοινωνική περιθωριοποίηση της Εκκλησίας. Στόχος πίσω από όλα αυτά, η σταδιακή αποχριστιανοποίηση του ελληνικού λαού, έτσι, με μια δυναμική πολεμική που ασκείται σε βάρος της Εκκλησίας και με μια έντεχνη προσπάθεια ακύρωσης του έργου της. Ρώτησα γι' αυτό, για την λιβανοποίηση δηλαδή, ρώτησα τον εκπρόσωπο της ιεραρχίας, τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεο. Παναγιώτη μου, η απάντηση ήταν αρκετά γενική. Αναφέρθηκε στη δεκαετία του 70-75 στο Λίβανο, πώς προέκυψε η λιβανοποίηση με την εισρωή χιλιάδων Παλαιστινίων σε ένα Λίβανο ο οποίος κατά 80% αποτελείται από χριστιανούς τότε, στη δεκαετία του 70. Ήταν μαρονίτες χριστιανοί, ήταν ρωμαιοκαθολικοί, ήταν ορθόδοξοι, μια φορά χριστιανοί. Αυτό λοιπόν ανατράπηκε. Ανατράπηκαν, αλλοιώθηκαν, μεταβλήθηκαν
τα θρησκευτικά δεδομένα της χώρας, αυτό προκάλεσε ισχυρούς τριχμούς και πολεμικές διαμάχες, οι οποίες διήρκησαν ούτε λίγο ούτε πολύ 15 ολόκληρα χρόνια. Τώρα βέβαια νομίζω το να συγκρίνεις με απόλυτες τιμές το τότε με το σήμερα, ειδικά στο θέμα του Λιβάνου, δηλαδή εμένα θα μου τέριασε να το, να το προσέγγιζε η Σύνοδος της Ιεραρχίας σαν ένα συνδυασμό λιβανοποίησης και βοσνιοποίησης. Mm. Δεδομένου ότι το σήμερα τι λέει. Δεχόμαστε ισχυρές μεταναστευτικές ροές. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτές προέρχονται κατά κύριο λόγο από περιοχές όπου έχουν εμφύλες ή πολεμικές σειράξεις. Έχουμε το θέμα της Συρίας, ο πόλεμος που συνεχίζεται για αρκετά χρόνια στη Συρία. Η πολιτική ανασφάλεια και αναταραχή στο Ιράκ και στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω ότι να το συγκεκριμενοποιεί σαν λιβανοποίηση της πατρίδας μας... Κυρίως, η λέξη λιβανοποίηση μου και εμένα μου είναι άγνωστη. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω για κάποιους που προσπαθούν να καταλάβουν τι γινόταν τόσα χρόνια. Ουσιαστικά αυτό το μήνυμα που στέλνει ο συγκεκριμένος εισηγητής... Mm-hmm. Δεν θα είναι λάθος το μήνυμα, αλλά γι' αυτό σου ζητώ εξήγηση. Του Μητροπολίτη Λαγκαδά Λυτής και Ρετίνης Ιωάννη... Που ήταν μέσα στην ημερήσια διάταξη, έτσι, συγκεκριμένα μιλή. Βεβαίως, ενός πανέξυπνου ιεράρχη, ο οποίος είχε θητεύσει για πολλά χρόνια κοντά στο μακαριστό Παντελεήμονα Θεσσαλονίκης. Είναι αρκετά εμπεριστατωμένη και ουσιαστικά θέλει να καταδείξει ότι με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών και την παράλληλη μετανάστευση 500.000 και πλέον Ελλήνων στο εξωτερικό, ουσιαστικά έχουμε μία αύξηση των ανθρώπων οι οποίοι διακονούν ή εν πάση περιπτώσει είναι εμποτισμένοι στο Ισλάμ. Mm. Δηλαδή έχουμε πολύ περισσότερους μουσουλμάνους από ό,τι είχαμε. Παραδοσιακά θυμόμαστε την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Ο Λίβανος είχε περισσότερους χριστιανούς και έγιναν μουσουλμάνοι και τότε. Αυτό θέλει, αυτό ουσιαστικά θέλει να αναδείξει. Ότι ο Λίβανος ήταν μια χριστιανική χώρα σε επίπεδο 80% και πλέον με τις διώξεις και τους πολέμους και την εμπλοκή ακραίων μουσουλμανικών στοιχείων έχουμε πέσει κάτω από το 50% στο Λίβανο. Μάλιστα. Σύμφωνα με το άρθρο 3 να σου θυμίσω, γιατί αύριο θα έχουμε την σημαντική εισήγηση του Μητροπολίτη Κηφισίας Κυρίλου, η οποία αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι και το περίφημο μεταξύ άλλων άρθρο 3 του συντάγματος, το οποίο αναφέρει ότι η επικρατούσα θρησκεία στην ελληνική επικράτεια είναι η ελληνική ορθόδοξη, το ελληνοορθόδοξο δόγμα. Και τουλάχιστον μέχρι πριν λίγα χρόνια αυτό ίσχυε, ότι στην Ελλάδα σχεδόν το 95% ή πάνω από 90% εν πάση περιπτώσει ήταν Ελληνοορθόδοξοι. Είχαμε Ρωμαιοκαθολικούς χριστιανούς και μουσουλμάνους στη Θράκη. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Έτσι, αυτή την εντύπωση έχω αποκομίσει εγώ, ότι ο συγκεκριμένος ιεράρχης αυτό που θέλει να καδροποιήσει είναι το γεγονός των μεγάλων ροών μεταναστών, οι οποίοι σε συντριπτικό βαθμό είναι μουσουλμάνοι. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ισχυρές νησίδες μουσουλμανικές. Με αυτό... Κάτι ίσως που ίσως έτσι στο εγγύς μέλλον ανοίξει έτσι ένα παράθυρο ανασφάλειας και αναταραχής ενδεχομένως. Μάλιστα. Επίσης
να σου αναφέρω. Συνεχίστηκε, μιλία του συνεχίστηκε. Μέσα, έτσι, ναι, μέσα ναι. από την εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Λαγκαδά, είχαμε και την επαναφορά στο προσκήνιο των συζητήσεων της τηλεόρασης της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ναι, ήταν θα και παλιότερα. Θα σου αναφέρω το σχετικό απόσπασμα. Η ραδιοφωνική σταθμή, τα τηλεοπτικά κανάλια, η πολύγλωσσος παρουσία της φωνής της Εκκλησίας εις το διαδίκτυο θα πρέπει να εξασφαλιστεί το συντομότερο. Η Εκκλησία οφείλει όλα αυτά να τα απαιτήσει από την ελληνική πολιτεία. Η Εκκλησία δεν είναι ο πτωχός συγγενής, αλλά ούτε και επιχειρηματίας. Εκείνο που την ενδιαφέρει είναι το σωτήριον μήνυμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να φτάσει παντού με κάθε τρόπο, κάνοντας χρήση της συγχρόνου τεχνολογίας και αξιοποιώντας επικοινωνιακά όλα τα μέσα. Όπως έκανε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στην εποχή του που χρησιμοποίησε στο κηρυγμά του όλα τα μέσα που υπήρχαν τότε. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Από ό,τι πληροφορούμε, ουσιαστικά κάνει λόγο για την παλιά μελέτη την οποία είχε επιμεληθεί και είχε την ευθύνη, της οποίας είχε την ευθύνη ο Σεβασμιότατος Ερών Θεολόγος, ακόμα από τα χρόνια του Χριστοδούλου, του μακαριστού Χριστοδούλου, πριν περίπου 4 χρόνια μπήκε στο αρχείο, πλην όμως από ό,τι πληροφορήθηκα στους διαδρόμους της Ιεράς Συνόδου, αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού. Οι τρεις τροποντινά πιο έμπειροι μητροπολίτες είναι ο Μητροπολίτης Ερών Θεολόγος, ο οποίος, όπως σας ανέφερα, είχε ασχοληθεί κατά το παρελθόν και είχε κάνει τη σχετική μελέτη. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, ο οποίος λειτουργεί τα όρια της Μητροπόλεως του, αλλά από ό,τι έχω πληροφορηθεί το μήνυμα του τηλεοπτικού σταθμού Λίχνος λέγεται. Είναι φτάνει στην Πάτρα, δεν είναι αυτό. Ψηφιακά στην Πάτρα, ψηφιακά σε όλο τον κόσμο. Και επίσης ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως. Έχουμε, να μην ξεχνάμε βέβαια και το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το οποίο το ακούει αρκετός κόσμος. Δεν έχει οριστεί ακόμα η επιτροπή, η εξειδικευμένη επιτροπή που θα παρτίζεται από κάποιους μητροπολίτες για να ασχοληθεί με το θέμα. Ελήφθη όμως η απόφαση, το θέμα της επικοινωνιακής προβολής της Εκκλησίας να τεθεί σε συζήτηση και στις αρμόδιες επιτροπές, αλλά και στην αμέσως επόμενη διαρκή σύνοδο της Ιεραρχίας, μικρά Ιερά Σύνοδο, συγγνώμη, στη ΔΙΣ, διαρκή Ιερά Σύνοδο, η οποία αρχίζει τις εργασίες της τη Δευτέρα. Μάλιστα. Δηλαδή η Ιεραρχία ολοκληρώνει τις εργασίες της την Παρασκευή με την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Λαρίσης Κετρινάβου, ο οποίος, όπως έχουμε πει, τι λένε τα προγνωστικά, πια δεν αλλάζουν από ό,τι φαίνεται. Εκτός απρόπτου θα είναι ο πρώτος γραμματέας της Ιεράς Συνόδου, ο αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Νικολόπουλος. Φαίνεται να έχει κλειδώσει το θέμα αυτό. Και με το που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκλογής του νέου Μητροπολίτη Λαρίσης, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσει η διαρκής Ιεράς Σύνοδος τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα που μας έρχεται. Έστω. Αύριο θα έχουμε θέματα στην Ιεραρχία, πιστεύεις? Υπάρχει προημερησία διάταξη. Σήμερα βασικά ήταν η ομιλία του Σεβασμιωτάτου Λαγκαδά. Ναι. Αύριο θα είναι η ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κηφισίας Κύριλου, ο οποίος θα ασχοληθεί με τη συνταγματική αναθεώρηση. Μάλιστα, και αυτό είναι σημαντικό. Οπότε την Παρασκευή είναι καθαρά η εκλογή. Ναι, νομίζω ότι θα μονοπολίσει η εκλογή το. Όταν λες έχει κλειδώσει πλέον, το βλέπεις, εσύ έχεις δει και άλλες φορές αντίστοιχες εκλογές. Βλέπεις ότι αυτή τη φορά το πράγμα είναι πολύ πιο κλειδωμένο? Τι διαπιστώνεις, ας πούμε, στην Τίποτα περισσότερο από αυτό που ανέφερα. Αυτό που ανέφερα. Ότι ουσιαστικά είναι
τελειωμένη υπόθεση. Ο πρώτος γραμματέας Ιεράς Συνόδου θα είναι ο νέος Μητροπολίτης. Και βέβαια δεν έχουμε και, δεν έχουμε και τίποτα, δεν υπάρχουν θέματα όπως σε παλιότερες, θα λέγαμε, εκλογές Μητροπολίτων. Υπήρχαν προβλήματα. Είναι μια δυναμική προσωπικότητα. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι απ' έξω που να δημιουργεί. Δεν υπάρχουν κάποια προβλήματα απ' έξω, θέλω να πω. Όπως άλλες, θυμάσαι που είχαμε κάνει άλλες φορές και με τον Μάνης και παλιότερα με άλλους σεβασμιωτάτους που ήταν εκλεγούν, που είχαν προβλήματα, ξέρεις, με τον κόσμο απ' έξω. Εδώ είναι όλα ήρεμα, έτσι. Δεν έχουμε, ναι. Και εσωτερικά. Και εσωτερικά πρέπει να είναι ήρεμα, για να το λες. Να υπενθυμίσουμε ότι με τον Μάνης είχε κλειδώσει και στο θέμα του Μάνης η διαδοχή είχε κλειδώσει με την έναρξη των εργασιών της Συνόδου της Ιεραρχίας, mm-hmm. της έκτακτης σύγκλησης της Ιεραρχίας τότε. Πλην mm-hmm. όμως πάρα πολλοί κόσμος, ένα μεγάλο μέρος μανιατών εν πάση περιπτώσει, ναι. θέλανε μετά από πολλές δεκαετίες ο νέος Μητροπολίτης Μάνης να κατάγεται από τη Μάνη. Γι' αυτό λοιπόν στήριζαν με πολύ έτσι, δυναμισμό την υποψηφιότητα του τότε και νυν πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης. Ξεπεράστηκε αυτό, εντάξει. Απλά λέω τυπικά ότι έχουμε μια ησυχία και μέσα στην Ιεραρχία. Του Σημεών Λαμπρινάκου. Ναι, ναι. Και είχαν έρθει και στο συνοδικό απ' έξω, το θυμάσαι. Είχαμε ναι, ναι, όχι, είχαμε συνδεθεί, είχαμε συνδέσει εδώ. Αλλά γενικά λέω ότι έχουμε και μια ησυχία και εσωτερικά, έτσι. Για έχουμε, φορές... ναι, 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 ναι. Είναι από τις ήσυχες εκλογικές διαδικασίες. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε επίσης... Εντυπωσιακό είναι όμως, ναι, ναι, θα σου πω, Παναγιώτη, ναι. πώς έκλεισε ο σεβασμιότατος Λαγκαδά, ο κύριος Ιωάννης, το ποίημα, ναι. απαγγείλοντας συγκεκριμένους στίχους από ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη. Το πλοίον της Ελλάδος είναι από μαύρη πέτρα και είναι από όνειρο. Από τα βάθη φτάνει στους παλαιούς καιρούς, βάσα να ξεφορτώνει και αναστεναχμούς. Κατακλυσμούς ποτέ δεν λογαριάσαμε. Μπήκαμε μέσα στα όλα και περάσαμε. Και έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα παντοτινό. Τον ήλιο τον ηλιάτορα. Τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Έτσι έκλεισε την εισήγησή του ο Μητροπολίτης Λαγκαδάς, Λαγκαδά Ιωάννης. Μάλιστα. Να τονίσω και κάτι που είναι αύριο στη Βουλή, έτσι, που υπάρχει μια, όχι μάλλον, που υπάρχει μια εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, δεν ξέρω αν... Πριν γιατί, πάμε στα, ναι, του Μέγαρου Μουσικής, ναι, ναι, να σου πω ότι μας έδωσε μια μικρή γεύση λίγο πριν την απόλυση των ιεραρχών ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, mm-hmm. λέγοντας εν ώψη της αυριανής εισήγησης του Κηφισίας Κυρίλου με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση, είπε λοιπόν χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος ότι επιθυμεί ξεκάθαρες σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας. Αμετάφραστο. Μάλιστα. Αμετάφραστο. Πώς το πες. Θα το δούμε. Θα το συζητήσουμε και αύριο. Να περάσουμε και... λοιπόν και στην αυριανή βράβευση της αυτού θείας Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαθολομαίου από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά και από το Σύλλογο Κωνσταντινοπολιτών, που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής και η έναρξη προσέλευσης είναι γύρω στις 6 ώρα. Θα είναι περίπου μία ώρα η βράβευση του Παναγιωτάτου από τον πρόεδρο του Συλλόγου των Κωνσταντινοπολιτών, τον κύριο Γεώργιο Λεύκαρο, και τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Νίκο Βούτση. Η βράβευσή του αφορά στην πολύπλευρη προσφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος και ανακήρυξής του ως ισοβίου επιτήμου πρόεδρου του Συλλόγου των Κωνσταντινοπολιτών. Είναι γνωστό ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει μεγάλες ευαισθησίες για το περιβάλλον. Το έχουμε δει με τα συνέδρια. Έτσι. Δεκάδες συνέδρια. Και φέτος στην Ελλάδα, στα Θεσσαλονίκια. Που η Λέκτρα το μετέδωσε ζωντανά εδώ. Ο κτίριο ραδιόφωνο και τηλεόραση μετέδωσε ζωντανά αυτό το συνέδριο φέτος, το καλοκαίρι που έγινε. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Το πλωτό συνέδριο. Και το πλωτό. Μαζί με την Πελοπόννησο, με τα νησιά και το πλωτό. Είχαμε σπέτσες, είχαμε εμπλό, είχαμε ύδρα, είχαμε ένα ενδιαφέρον συνέδριο, παγκοσμίου ενδιαφέροντος, έτσι. Εξού και Οικουμενικός Πατριάρχης. Παρ' όλα αυτά υπήρχε και ένα ντεσού, όπως είχα πει εκείνες τις μέρες, ότι αρχικά είχε δεσμευθεί η κυρία Δούρου για να τον βοηθήσει στην υλοποίηση αυτού του συνεδρίου, ενώ και με οικονομικούς πόρους, στη συνέχεια έκανε πίσω.
και φτάσαμε να παίρνουμε ιδιωτικούς φορείς να φτιάξουν έστω και αυτό το όμορφο, εμπλό όπως το είπες, αλλά και όπως φτιάχτηκε στα νησιά του Αργοσαρονικού, συνέδριο. Εντάξει, βέβαια, τώρα, αν βάλουμε και την πολιτική μέσα, βλέπεις εδώ η Βουλή τον τιμά, η Περιφέρεια έκανε πίσω. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό υπάρχει καμιά. Και τώρα με τα άλλα θέματα, τα πιο βασικά που βλέπουμε με τις καταστροφές, πάλι βλέπεις προβλήματα και με την Περιφέρεια Αττικής. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στην πράξη. Γενικά, όλες οι περιφέρειες θα είχαν προβλήματα τότε σε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το προχωρήσω. Γιατί, πώς είπες, δεν χρειάζεται. Οι ακροατές νομίζω έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. Να πω επίσης ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι για την αγάπη του προς το περιβάλλον είναι γνωστός και ως πράσινος πατριάρχης. Ακριβώς. Έτσι. Καμία σχέση βέβαια με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, ούτε και με, και με το πολιτικό, την πράσινη πολιτική που λέμε. Έτσι. Πράσινος είναι χαρακτηριστικά γιατί έτσι τονίζει το οποίο αγαπάει πολύ το περιβάλλον, ας πούμε. Βάλαμε ένα πράσινο μπροστά. Καμία σχέση με τίποτα άλλο πράσινο που μπορεί να προδιαθέτει είτε οπαδική έννοια είτε κομματική οτιδήποτε άλλο. Έτσι και να προσθέσω ότι στην αυριανή βράβευση του Παναγιωτάτου θα παραστεί έτσι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Μάλιστα. Τρέχει πολύ ο πρόεδρος, βλέπω. Θα είναι και εδώ, θα είναι και στην Καλαμάτα, θα είναι και στη Μέγαρο Μουσικής. Έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, βλέπω, ο πρόεδρος. Όπως είπαμε, η διάρκεια θα είναι 60 λεπτά και η αρχή της τελετής θα είναι γύρω στις 7 και 30. Ακριβώς. Αλλά από τις 6 θα κλειδώσει κάποια στιγμή η πόρτα, γιατί έχουμε τέτοιο τυπικό, νομίζω. Ναι. Κλειδώνουν νωρίτερα η όλη διαδικασία. Έχουν ήδη δοθεί οι απαραίτητες προσκλήσεις και νομίζω και κάποιες άλλες θα δοθούν γύρω στις 6 ώρα όσοι πιστοί προσέλθεται. Λοιπόν, μια και λέμε για τα ταξίδια του Προέδρου, να πούμε ότι σήμερα είναι στα Σφακιά, στο Δήμο Σφακίων, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας. Δηλαδή, είναι κάθε μέρα και κάπου έχει ένα πρόγραμμα μεγάλο. Τον καλούν φαίνεται παντού και προσπαθεί να κλείσει ένα πρόγραμμα πολύ καιρό πριν, έτσι. Δεν είναι κάτι που το... είναι εντυπωσιακές πάντως, όποιος, δεν ξέρω, συμπαθείς, δεν συμπαθείς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι εντυπωσιακές οι αντοχές του. Ναι, έτσι αποδεικνύεται τελικά. Και δεν μας είχαν συνηθίσει έτσι οι πρόεδροι της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι ο Κωστής Στεφανόπουλος προσπάθησε και αυτός. Ναι. Ναι. Ήταν ο πρώτος που άνοιξε αυτό το δρόμο. Ήταν ακίνητος, προσπαθούσε να επισκεφτεί πολλά μέρη της Ελλάδος, αλλά και όχι μόνο, της Ελλάδος. Και να πει πράγματα. Θυμόμαστε όλοι την αναφορά του στη συμμετοχή των Αμερικανών εκείνη την επταετία των συνταγματαρχών που έφερε τα πράγματα άνω κάτω στην Ελλάδα. Τότε που είχε έρθει, είχε επισκεφτεί την Ελλάδα ο Μπιλ Κλίντον. Ναι, σωστά. Έτσι. Γι' αυτό και ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σήμερα μίλησε πάλι έτσι, για τα σύνορά μας, ότι είμαστε έτοιμοι να τα προστατεύσουμε. Μην ξεχνάς ότι πριν τα Σφακιά είχε επισκεφθεί την παραμυθιά της Σποτίας, την εκκλησιαστική πρωτεύουσα του νομού, αλλά και την παλιά πρωτεύουσα, πριν από την Ιγουμενίτσα πρωτεύουσα του νομού, την διοικητική πρωτεύουσα, εκεί όπου οι τσάμιδες, έτσι, οι συνεργάτες των χιτλερικών στρατιωτικών στρατευμάτων κατοχής, συνεργάτες των Γερμανών και των Ιταλών απαχώνησαν 49 πρόκριτους από την παραμυθιά. Έτσι, μια ποταπή πράξη που δεν είχε τύχει της προβολής, της ανάλογης προβολής. Σωστό. Μάλιστα. Και έστειλε μηνύματα βέβαια και στην Αλβανία με την παρουσία του εκεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο τότε πρόεδρος, σημερινός είπαμε, έχει αυτά τα ταξίδια, θα περάσει και από την Κόρινθο και στην Καλαμάτα εκδηλώσει, αλλά προς το παρόν έχει Σκακιά σήμερα, Μέγαρο Μουσικής αύριο με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και περιμένουμε λοιπόν, ας κλείσουμε κάπου εδώ τέλος πάντων τη συνάντηση. Την ομιλία μας. Ανανεώνοντας το ραντεβού, το ραδιοφωνικό, ίσως αύριο. Ίσως αύριο, σίγουρα μεθαύριο όμως, για να μιλήσουμε για τον νέο Μητροπολίτη Λαρίση Κατρινάβου και εφόσον μας το επιτρέψει και ο χρόνος, να ακούσουμε και ζωντανά τις όλες αυτές εξελίξεις, όπως και τότε, θυμάσαι, μέσα από τη Μονή Πετράκη. Τότε βέβαια είχαμε περισσότερους ιεράρχες που είχαμε σε εκλογή. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο άλλο αύριο, έτσι. Είναι μεθαύριο μόνο. Όχι, όχι. Δηλαδή, δεν υπάρχουν ούτε επίσκοποι ούτε κάποιες άλλες θέσεις. Θα είναι πανηγυρική εκλογική διαδικασία. Πανηγυρική εκλογική διαδικασία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Ζαχαρία Γεωργούση. Όλοι καλά. Yeah.